Περίμενες πιο χιτσκοκικό φινάλε? Όχι, η αλήθεια όμως όχι. Πίστευα, εντάξει, πιο εύκολα να τελειώσει αυτή η σεζόν για μας. Εντάξει, αυτό το πρωτάθλημα άξιζε αυτό το τέλος. Για τον Κορινό νομίζω το αξίζει όλος ο κόσμος. Ο πρόεδρος, η ομάδα, όλοι όσοι βοήθησαν φέτος, το αξίζουν όλοι. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος την τελευταία αγωνιστική πραγματικά των play-off αποδίδει δικαιοσύνη? Ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στην κατηγορία ο Θερμαϊκός Κορινού? Όχι θεωρητικά, ήταν 100% η καλύτερη ομάδα, το απέδειξε, ήταν πρώτη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Εννοείται πως κάποια ομάδα πάντα δικαιούται να κάνει μια κοιλιά, την κάναμε τώρα προς το τέλος. Ευτυχώς όμως, τελευταία αγωνιστική δείξαμε ποιος είναι ο Κορινός και πήραμε αυτό που αξίζει και άξιζε σε όλη την ομάδα. Στο 1-0 του Λόφου, ένιωσες κάποια στιγμή το βάρος της πίεσης ότι μπορεί να χαθεί? Σίγουρα. Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής το νιώθει αυτό. Δεν πάψαμε όμως ποτέ να το πιστεύουμε, γιατί ξέραμε ότι με ένα γκολ θα ήμασταν πάλι εμείς που θα ανέβουμε έστω την κατηγορία. Είχατε ενημέρωση στη διάρκεια του αγώνα για το τι γινόταν καθόλου, στο άλλο παιχνίδι? Καθόλου. Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Νομίζω και σήμερα, Νίκο, φάνηκε ότι ήμασταν καλύτεροι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για αυτό το αποτέλεσμα. Είδαμε ότι οι αντίπαλοι σας έδωσαν συγχαρητήρια. Μας έδωσαν συγχαρητήρια, τους τιμά, εννοείται, ο Λόφος μεγάλο χωριό. Αξίζουν και αυτοί να είναι στην Α. Δυστυχώς όμως, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, ανεβαίνουν δύο ομάδες. Ο Εθνικός προσπέρασε στο τέλος, στο Λόφο. Εύχομαι την επόμενη χρονιά και αυτοί να ανέβουν με τη σειρά και να είμαστε όλοι πάνω. Η συγκλονιστική παρουσία του κόσμου και των δύο ομάδων στην Κερκίδα είναι ένα μήνυμα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Βέβαια. Φυσικά και είναι. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι μπροστά, να το κοιτάει ο κόσμος πιο θετικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από εδώ κάνουν τα πρώτα βήματά τους. Από εδώ ξεκινάνε όλοι. Οπότε αυτός ο κόσμος σήμερα ήταν συγκλονιστικός. Μπράβο και στον κόσμο του Λόφου που έκανε τόσα χιλιόμετρα για να έρθει να δει την ομάδα του. Μπράβο, χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Ο κόσμος ο οποίος λείπει και από τη γάμεθα την κατηγορία, για να μην ανέβουν σε υψηλότερες κατηγορίες. Δηλαδή, νομίζω πως από τα σχόλια που άκουσα, ότι ούτε στο τελικό δεν είχε τόσο κόσμο. Σήμερα και εμείς περιμέναμε, είχε ωραία, βοήθησε ο καιρός. Συγχαρητήρια και στον κόσμο. Συγχαρητήρια, μπράβο. Και ως αρχηγός και με την εμπειρία που έχεις στις κατηγορίες αυτές, νιώθεις ότι υπάρχει προοπτική, η δυναμική και οι προϋποθέσεις να διατηρηθεί αυτός ο κόσμος δίπλα στο Θερμαϊκό Κορινό στην Α κατηγορία? Γιατί και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει τον Θερμαϊκό Κορινό να ανεβαίνει η κατηγορία και να επιστρέφει πάλι σε μια κατηγορία. Σίγουρα θα εξαρτηθεί, το μέλλον θα εξαρτηθεί από τη διοίκηση, από τον κόσμο πόσο αγαπάει αυτή την ομάδα, γιατί σήμερα έδειξε ότι αγαπάει την ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι στα αριστερικά πρωταθλήματα ο κόσμος στηρίζει την ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλο επενδυτής να. Οπότε ο κόσμος θα ελπίζω να βοηθήσει την ομάδα, να μείνει κοντά της για να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την εικόνα που είχε και σήμερα. Μπορεί ο Θερμαϊκός Κορινού να ανέβει σε υψηλότερη κατηγορία, για παράδειγμα στη γάμα κατηγορία? Σε βάθος χρόνου, ίσως ναι. Αυτή τη στιγμή, για να μην πατάμε και στα πόδια μας, όχι. Σε βάθος χρόνου, ναι. Πιστεύω πως μπορεί. Αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών, ένα μείγμα old school ποδοσφαιριστών του αριστερικού ποδοσφαίρου και μια νέα γενιά, νομίζω ότι είναι ένα μείγμα που μπορεί να συνεχίσει την επόμενη χρονιά? Την επόμενη χρονιά, μακάρι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να βοηθήσουμε και εμείς τα νέα παιδιά που μπήκανε μετά και πλαισίωσαν όλη τη χρονιά την ομάδα. Γιατί το τελευταίο παιχνίδι παίξαν οι περισσότεροι μεγάλοι. Στην αρχή βοήθησαν πολύ τα μικρά παιδιά. Ελπίζω να πήραν κάτι από εμάς και του χρόνου όσο μπορούμε και εμείς να τους βοηθήσουμε για να ανταπεξέλθουμε στην κατηγορία. Τι κρατάς από τη φετινή χρονιά? Αν μετά από 10 χρόνια σε ρωτήσουν για αυτή τη χρονιά, τι θα σου έχει μείνει περισσότερο και πιο έντονα από τη βουμένα στο μέλλον? Μου έχει μείνει ότι κατακτήσαμε μια άνοδο με τους φίλους μου που είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Σηκώσαμε το κύπελλο μαζί. Αυτό θα μου μείνει και τίποτα άλλο. Νομίζω και η στιγμή του γκολ της ισοφάρισης είναι συγκλονιστική. Έτσι. Θα τη δείτε μετά και αποτυπωμένη και οπτικοακουστικά. Νομίζω δύο-τρεις κλαίγανε και όλα πραγματικά. Ναι. Ποιο δυσάρεσε στιγμή που ένιωσες έτσι ότι απογοητεύτηκες, στιγμή που στεναχωρέθηκες? Θα το πω, απογοητεύτηκα στο μάτς με το Λιτόχωρο. Εντάξει, όσοι ήταν εκεί δεν θέλω να αναφερθώ, ξέφυγε λίγο η κατάσταση. Ζήτησα συγγνώμη από όλους, από την ομάδα του Λιτόχωρου.
εντάξει, ξέφυγε η κατάσταση, θα ήθελα να την ξεχάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί τιμωρήθηκα και με 4 αγωνιστικές. Δεν ήμουν να βοηθήσω την ομάδα και αυτό με λυπεί πραγματικά πολύ, γιατί έπρεπε να είμαι εκεί. Ο Εραστέχνης ποδοσφαιριστής ταυτίζεται με την ομάδα από την οποία προέρχεται, ιδίως όταν κατάγεται από αυτή την περιοχή. Είναι ανεξάρτητο όταν αγαπάς το δώσο, ταυτίζεσαι με οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα μιλάς σε μένα που είμαι εδώ 18 χρόνια, δεν έχω φύγει από εδώ. Γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό. Οπότε αυτή είναι η ομάδα που αγαπώ και είμαι εδώ τόσα χρόνια. Δεν έχω φύγει. Το δικό σου μέλλον θα ήθελες να συνεχίσεις και την επόμενη χρονιά? Θα ήθελα να βοηθήσω όσο μπορώ, σε προλαβαίνω, μακάρι να είμαι γερός και θα είμαι εδώ. Ναι, θα είμαι εδώ, έστω και αν όχι μέσα στο κήπεδο και απ' έξω και δίπλα, ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί θα είμαι εδώ. Ναι, βλέπουμε ότι φετινή χρονιά έχουν αυξηθεί και τα παιδιά που συμμετέχουν στις ακαδημίες. Νομίζω ότι συνολικά μια άνοδο σε μια κατηγορία βοηθάει όλο τον οργανισμό μια ομάδα και μια τοπική κοινωνία. Φυσικά. Αν σου ζητούσα να μου σχολιάσεις και τον Εθνικό Κατερίνης που ανέβηκε κατηγορία, αναφέρθηκες προηγουμένως, νιώθεις ότι ανάμεσα στο box-to-box λόφος Εθνικός Κατερίνης, αν ήταν στο χέρι σου να πάρεις μαζί σου τη δεύτερη ομάδα στην επόμενη κατηγορία, ποια θα ήταν αυτή, ανεξάρτητα από το πόσο τερμάτισαν. Από αυτά που είδα και τα παιχνίδια που παίξαμε μαζί, νομίζω πως ο Εθνικός είχε καλύτερη ομάδα σαν σύνολο. Παίζανε πιο για μένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, φάνηκε και στο δεύτερο. Δεν φοβήθηκαν. Για παράδειγμα, στο σημερινό παιχνίδι, ο λόφος μόλις έκανε το 1-0, για κανένα λόγο μείναν όλοι πίσω, φοβήθηκαν. Και γι' αυτό και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Άρα, απαντώ ο Εθνικός με το χέρι στην καρδιά. Κλείνοντας, αυτά τα 18 χρόνια παρουσία σου στα γήπεδα ήταν το πιο συναρπαστικό, το μεγαλύτερο, το πρωτάθλημα με το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, το φετινό, στη β' κατηγορία της εξυπηρέτησης? Έτσι όπως κατέληξε, ναι. Απ' την αρχή θεωρώ πως όχι, αλλά έτσι όπως κατέληξε με τα play-off, νομίζω πως ήταν, ναι. Δηλαδή και οι 6 ομάδες που ήταν στα play-off, νομίζω ήταν εξίσου δυνατές. Δυσκολεύτηκαν οι μεγάλες ομάδες, θεωρητικά οι πρώτες, να φτάσουν στο αποτέλεσμα αυτό που φτάσανε. Αν σου ζητούσα κλείνοντας να αφιερώσεις την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη σημερινή νίκη, κάπου ξεχωριστά. Εννοείται να δώσεις στις κόρες μου, στη γυναίκα μου και στο μπεμπέ που έρχεται. Και στο μικρό μου που δεν είναι εδώ. Τα ονόματα? Φωτεινή, Αναστασία, ο Αχιλλέας που λείπει, η Βασιλική, η γυναίκα μου και το μικρό. Σας εύχομαι τα καλύτερα οικογενειακά, προσωπικά και ποδοσφαιρικά. Ευχαριστώ πολύ.